Γεια σα, είναι η Αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνη Σαόλη. Ε, πριν περάσουμε να αναλύσουμε την έκτη αγωνιστική των Playoff και την πέμπτη των Playout, με τι τρει καθιερωμένε μα κατηγορίε, την αγωνιστική, τον MVP και την στιγμή, εσεί μπαίνετε στο site Super League και ψηφίζετε την Ιβέα Men Best Goal και την Ιβέα Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε μία ακόμα αγωνιστική στα play-off και στα play-out. Έκτη αγωνιστική για τα play-off, πέμπτη αγωνιστική για τα play-out με πολύ μεγάλου νικητέ, κυρίω στη μάχη τη παραμονή. Και ο Όφη έκανε πολύ μεγάλο διπλό μέσα στη Λάρισα. Και ο Πανετολικό έκανε πολύ μεγάλη νίκη μέσα στα Γιάννενα. Και η Λαμία με την ισοπαλία που πήρε έμεινε και μαθηματικά στην κατηγορία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα play-off, είχαμε δύο ισοπαλίε και μία νίκη του Ολυμπιακού που για τον Ολυμπιακό δεν άλλαξε πολλά. Όμω ίσω αλλάξει συνέχεια για την ΑΕΚ. Μαζί μα είναι ο Παναγιώτη ε, Δαλαταριόφ για να σχολιάσουμε τι τρει κατηγορίε μα. Γεια σα, Παναγιώτη. Γεια σου, και ξεκινάμε από την ενδεκάδα τη αγωνιστική. Τρενοδοφύλακα Παναγιώτη, Πασχαλάκη. και ο Κουέστα έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όμω ο Πασχαλάκη για τρίτο σερή ματ κρατάει το 0 για τον Μπάουκ. Είχε και μια πάρα πολύ σημαντική απέκρουση κόντρα στον Καρλίτο στι καθυστερήσει. Ε, νομίζω δικαιωματικά είναι στην ενδεκάδα. Τετράδα τη άμυνα, δεξιά ο Γκάλο από τον Ατρόμητο, αριστερά ο Φεράρι από τον Βόλο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Καρασαλίδη από Πανετολικό και ο Διαμαντή από τον Όφη να σταθούμε στο κεντρικό δίδυμο και οι δύο κράτησαν το μηδέν για την ομάδα του ε, και έδωσαν, οδήγησαν, τις οδήγησαν σε νίκες για, σημαντικές νίκες για την παραμονή. Πάμε στα χαφ, εκεί που οι περισσότεροι σκόραραν. Δεξιά ο Μπρούμα από τον Ολυμπιακό, αριστερά ο Μπαρμπόσα από τον Πανετολικό και στον άξονα είναι ο Ντεγκουσμάν από τον Όφη και ο Εμβιλά από τον Ολυμπιακό. Ο Εμβιλά ήταν ο γνωστό Εμβιλά, είχε μια πάρα πολύ γεμάτη παρουσία στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Ο Μπρούμα μπήκε ω αλλαγή, σκόραρε και δείχνει ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό και με, αυτό, αυτή την εμφάνιση. Άλλη μια πιστική εμφάνιση. Παρεμπιπτόντω, τον Μπρούμα μπορεί να του ψηφίσει τόσο νυβαία player of the month Society Society Super League. Ο Μπαρμπόσα από την πλευρά του έδωσε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη τον Πανετολικό νίκη παραμονή. Α, οπότε νομίζω δικαιωματικά και αυτός είναι στην τετράδα των χαφ. Ο Ντεγκουσμάν επίσης σκοράρε ξανά για τον όφι, τον κρατάει στην κατηγορία και καταδικάζει και τη Λάρισα, νομίζω. Οπότε δικαιωματικά και αυτό είναι στην δεκάδα. Πάμε στους επιθετικούς και οι δύο από το ίδιο μάτς. Μπαράλες από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Μαντσίνι από τον Άρη στην Ισοπαλία στην Τρίπολη 1-1. Άλλη μια φορά που ο Άρης προηγείται μέσα στο κολοκοντρόνη και άλλη μια φορά που δεν παίρνει τη νίκη. Αυτή τη φορά τουλάχιστον πήρε ένα βαθμό. Την προηγούμενη φορά στο πρωτάθλημα είχε ανθρέψει ο Αστέρα το Μάτ, είχε νικήσει 2-1. Αυτή τη φορά ο Μπαράλε σκόραρε μετά από πάρα πολύ καιρό. Κόντρα στην ομάδα με την οποία ήρθε πάρα πολύ κοντά το Γενάρη να μεταγραφεί. Τελικά ο Άρη πήρε τον Μήτροβλου, ο Μπαράλε έμεινε στον Αστέρα και ύστερα από πάρα πολύ καιρό ο Αργεντινό επιθετικό σκόραρε για του Παρεμπιπτόντω τον γκολ την εκπληκτική ομαδική προσπάθεια του Άρη και τον γκολ του Μαντσίνη μπορείτε να το ψηφίσετε ως η Νιβαία Μέντε Τζονγκολ στο site τη Super League. <στα> Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή τη αγωνιστική. Δείχνω τρει φωτογραφίε στον Παναγιώτη και αυτό διαλέγει την καλύτερη από την αγωνιστική που μα πέρασε. Πρώτη φωτογραφία από το περιστέρι, ατρώμητο λαμία 0-0 σε ένα πολύ κακό μάτσα αλλά στο τέλο αυτό ο βαθμό. Εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή της Λαμία στην Super League για την επόμενη σεζόν. Ε, υπερπροσπάθεια από τη Λαμία και με την ε, ανάληψη τη ε, τεχνική ηγεσία από τον το Γρηγορίο, τα κατάφερε η, η ομάδα τη ευθεότητα. Ε, πάρα πολύ σημαντική ημέρα για την ομάδα. Δεύτερη φωτογραφία, μια στιγμή που σήκωσε πολύ κουβέντα, είναι η συγνώμη του Γκεστράνιου προ του παίκτε του Παναθηναϊκού. Για όσου δεν έχουν δει τη φάση, ουσιαστικά κόβει το πλεονέκτημα των πράσινων που στη συνέχεια τη φάση κόραρε ο Μακέντα και η στιγμή είναι τον Γκεστράνιο να ζητάει συγγνώμη από τον Διούδη. Τι να το κάνουμε βέβαια όπω τώρα οι πράσινοι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Γενικά στα γήπεδα το βλέπουμε ε, να ζητάει συγγνώμη. Ε, για προσωπικά θεωρώ ότι είναι το, και το highlight τη αγωνιστική Τρίτη στιγμή, σπάνιο φαινόμενο να βλέπουμε τον Άλλα Ραμπή σχεδόν σε κενή αιστεία να μην μπορεί να κάνει καν το πλασέ από το μάτσο Ολυμπιακό Σάικ. Είναι όντω σπάνιο η Λαραμπίνα στο Χ, όμω νομίζω ότι είναι πιο σπάνιο να βλέπουμε έναν Διευθυντή να ζητάει συγγνώμη, οπότε θα ξεχωρίσουμε αυτή τη στιγμή. Στιγμή λοιπόν τη Αγωνιστική, το My Fall του Γκεστράνιου προ του παίκτε του Παναχναϊκού. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP τη Αγωνιστική. Στα δικά μου μάτια, ο Jonathan De κερδίζει τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα, ναι, μάλλον έχει κάνει περισσότερα πράγματα στο match παρά το γεγονό ότι μπήκε και ω αλλαγή, έβαλε δύο γκολ στον τέρπι με την ΑΕΚ. Αλλά το γκολ του Τζόναθαν Τεγκουσμάν ίσω είναι και μια κατηγορία Παναγιώτη. Και θα λέγαμε για τον Γκουσμάν είναι ο MVP, γιατί δικαιολογεί την ποιότητα και το όνομά του. Έχει πάρει τον όφη από το χέρι και τον οδηγεί στην παραμονή. Οπότε σίγουρα ο στάρ των κριτικών είναι ο MVP τη αγωνιστική. MVP λοιπόν τη 6η αγωνιστική των playoff και τη 5η των playout είναι ο Τζόναθαν Ντε του όφη. Αυτή ήταν η αγωνιστική του γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.